Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Ωστόσο υπάρχει και η ιδέα, η οποία και εξελίσσεται, της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας. Αποτέλεσε μάλιστα αντικείμενο και αναλύσεων και συζητήσεων, όχι μόνο εντός της Κύπρου, αλλά και μέχρι και την Αμερική έφτασε, και από την Αμερική έφτασε αναφορά συγκεκριμένα για την αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Ποιες οι προοπτικές, σε ποια βάση και τι να αναμένουμε, θα συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις με δύο εκλεκτούς κυρίους και πολύ καλούς άριστους γνώστες του Κυπριακού, ο κύριος Κρίς Τριανταφυλλίδης, καλώς ορίσατε κύριε Τριανταφυλλίδη. Καλώς σας βρήκα. Και ο κύριος Τουμάζος Τσελεπής, καλώς ορίσατε κύριε Τσελεπή. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, αποκεντρωμένη ομοσπονδία, από την τελευταία φορά που ήσασταν εδώ, έχουν λεχθεί διάφορα που πλέον φαίνεται να παίρνει μία μορφή. Ναι. Να μην είναι αόριστη, τουλάχιστον αυτό απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στα περί αόριστης πρότασης. Αυτή η ιδέα μας κάνει να φεύγουμε μακριά από αυτό που οι δύο ηγέτες επαναδιατύπωσαν στο κοινό ανακοινωθέν. Από τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, δηλαδή μας παίρνει χαλαρά πιο κοντά σε μία συνομοσπονδιακού χαρακτήρα ομοσπονδία. Δεν μπορώ να πω ότι σήμερα είμαι περισσότερο φωτισμένος από ότι την προηγούμενη φορά που έχω έρθει εδώ. Και ο λόγος είναι απλούστατος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τι εννοεί όταν μιλά για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Νομίζω ότι πρέπει να το πράξει, διότι η ομοσπονδία συγκεντρωτική ή αποκεντρωμένη από μόνη της δεν λέει πολλά. Όντως υπάρχουν ομοσπονδίες συγκεντρωτικές, υπάρχουν και ομοσπονδίες αποκεντρωμένες. Όλα εξαρτώνται από τους λόγους ίδρυσης της ομοσπονδίας και από τους τρόπους με τους οποίους ιδρύθηκε. Δηλαδή αν προέρχεται από χωριστά κράτη ή από μετεξέλιξη ενιαίου κράτους, αλλά σε κάθε περίπτωση το αν μια ομοσπονδία είναι συγκεντρωτική ή αποκεντρωμένη κρίνεται κυρίως από το πώς κατανέμονται οι αρμοδιότητες μεταξύ κέντρου και περιφερειών. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επί θητείας του είχε αυξήσει τις αρμοδιότητες περίπου κατά 1/3 τις ομοσπονδιακές. Επίσης είχαν πολλαπλασιάσει τα όργανα τα οποία θα εφαρμόζουν αυτές τις αρμοδιότητες. Αυτή τη στιγμή ζητά αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Σίγουρα πρέπει να διευκρινίσει τι εννοεί. Να το πω έτσι σχηματικά, κυρία Χριστοφίδου. Ας σκεφτούμε μια ζυγαριά που από τη μια είναι η αποκεντρωμένη ομοσπονδία, από την άλλη είναι συγκεντρωτική. Από τη μια είναι οι αρμοδιότητες του κέντρου και από την άλλη των περιφερειών. Μπορούν να μεταφέρονται αρμοδιότητες από το ένα σκέλος της ζυγαριάς στο άλλο. Αλλά από κάτω υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Εάν στην αποκεντρωμένη ομοσπονδία περάσεις περισσότερες αρμοδιότητες, ποσοτικά ή ποιοτικά κάποιες αρμοδιότητες, τότε θα περάσει την κόκκινη γραμμή και θα μιλούμε όχι πλέον για ομοσπονδιακό κράτος, αλλά για συνομοσπονδιακό μόρφωμα ή και για δύο χωριστά κράτη. Παραδείγματος χάρη. Εάν θέματα άμυνας ή αμυντικής πολιτικής πάνε στις περιφέρειες ή θέματα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή αν μιλούμε για δύο χωριστές οικονομίες ή αν θέματα μετανάστευσης μεταφερθούν εκεί, αυτά όλα μαζί ή και το καθένα χωριστά ακόμη μας φεύγουν από το ομοσπονδιακό μόρφωμα και μας παίρνουν κάπου αλλού. Γι' αυτό είναι απαραίτητο, προτού τοποθετούμε, να ξέρουμε τι εννοεί ο πρόεδρος. Δεν θα διαφωνήσω, κυρία Χριστοφίδου, με αυτά που έχει πει ο κύριος Τσελεπής, διότι είναι στη θεωρία απόλυτα ορθά. Εγώ το παίρνω, ξεκινώ από ένα βήμα πιο πίσω από εκεί που, σε εκείνο που είχα πει όταν πρωτοεμφανίστηκε αυτή η ιδέα, ότι αυτή ήταν μια πολύ σοβαρή εξέλιξη ως ιδέα και έπρεπε να είχε προηγηθεί μια πολύ σοβαρή μελέτη από πλευράς δικής μας σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων,
συμβούλων, διαπραγματευτικής ομάδας, προτού τοποθετηθεί πάνω στο τραπέζι, τουλάχιστον από δικής μας πλευράς, παρόλο που νομίζω ότι αυτή η ιδέα πιθανόν να εκολάφθηκε και στο εξωτερικό και να ήρθε προς εμάς αντί το ανάποδο, δεν το γνωρίζω. Γι' αυτό λέω πιθανόν. Για μένα δεν έχει τόση σημασία η ονοματολογία. Και αυτό το παιχνίδι, βάλω τη λέξη σε εισαγωγικά, είναι ένα παιχνίδι που παίζουν οι πολιτικοί για να προκαλούν σύγχυση στους πολίτες. Γιατί να θέλει ένας πολιτικός να συγχύζει τους πολίτες? Διότι όσο πιο συγχυσμένος είναι ο πολίτης, τόσο πιο εύκολα περνά εκείνα τα οποία θέλει ο ίδιος. Και γιατί εκείνα που θέλει ο ένας ηγέτης να έρχονται σε αντίθεση με εκείνα που θέλει ο πολίτης? Δεν είναι και εκείνος πολίτης, είναι ο πρώτος πολίτης. Δεν θα θέλει πρώτα απ' όλα ένας ηγέτης, που δεν θα είναι πάντα ηγέτης, θα είναι και κάποτε και απλός πολίτης, να κάνει κάτι σωστό? Δηλαδή πρέπει να έχει συγχυσμένον τον κόσμο για να περάσει κάτι που δεν και πρέπει. Και ήταν και απλός πολίτης πριν να γίνει ηγέτης. Ναι. Άρα... για να μην παρεξηγηθώ, δεν μιλώ για τον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ούτε και εγώ αναφέρομαι στον νυν, αναφέρομαι στον εκάστοτε ηγέτη, στον εκάστοτε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διότι, κυρία Χριστοφίδου, δυστυχώς, στους σχεδιασμούς επισέρχονται πολλές φορές, και επαναλαμβάνω, δεν μιλώ για τον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισέρχονται πολλές φορές και προσωπικές ατζέντες των πολιτικών. Άρα, εκείνο που βολεύει την προσωπική ατζέντα εκάστου, ενδεχόμενα θα προσπαθήσει να την περάσει, και είναι πολύ πιο εύκολο να περάσει μια ιδέα από έναν, ειδικά για τέτοια τεχνική φύσεως θέματα, από έναν πολίτη, τον οποίο θα χαθεί μέσα στους όρους και την ονοματολογία. Για να επανέλθω, για μένα η ονοματολογία δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Σημασία για μένα έχει η ουσία. Εάν δηλαδή μία ομοσπονδία αποτελεί μετεξέλιξη του υφιστάμενου κράτους, το οποίο αποκλείει την κλασική έννοια της συνομοσπονδίας, η οποία είναι το πάντρεμα δύο νέων οντοτήτων, διότι εμείς ούτε ποτέ μπορούμε να δεχθούμε αναγνώριση του ψευδοκράτους για να έρθει να παντρευτεί με το νόμιμο κράτος για να δημιουργηθεί μια συνομοσπονδία. Αυτό είναι αδύνατο. Είναι και απαράδεκτο. Επομένως, εάν μια ομοσπονδία αποτελεί τη μετεξέλιξη του υφιστάμενου κράτους, εάν διατηρεί την μία κρατική οντότητα, μία διεθνή αναγνώριση, και εάν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διασφαλίζει τη λειτουργικότητα του κράτους, και εξηγώ, είτε έχεις πέντε εξουσίες στην κεντρική κυβέρνηση του ομόσπονδου κράτους, και εδώ συμφωνώ ειδικά με κάτι που έχει πει ο κ. Τσελεπής, εξαρτάται και τι εξουσίες θα έχεις, θα κρατήσεις στο κεντρικό ομόσπονδο κράτους. Εάν λέω, όσες εξουσίες και αν κρατήσεις, αν είναι πέντε, αν είναι δέκα, αν είναι δεκαπέντε, αν είναι τρεις, συνεχίζει να υπάρχει η απέτηση της άλλης πλευράς ότι για να περνά οποιαδήποτε απόφαση χρειάζεται μια θετική τουρκοκυπριακή ψήφος, σημαίνει ότι εκείνο που ενδεχόμενα προσπαθούμε να αποφύγουμε και σκεφτόμαστε αυτήν την ιδέα της μεταφοράς εξουσιών στα δύο συνιστόντα μέρη, δεν το πετυχαίνουμε. Διότι και τρεις εξουσίες να έχεις, και πέντε να έχεις, και δύο να έχεις, εάν χρειάζεται η σύμφωνη ψήφος της άλλης πλευράς, μέσα στον ίδιο παρανομαστή. Ναι, διότι το κεντρικό κράτος, και πάλι εγώ λέω, θα κατευθύνεται από τις βουλές της Τουρκίας, που δυστυχώς, και λέω το δυστυχώς με κεφαλαία, ποδηγετεί τον τουρκοκυπριακό ψήφο, ένα, και δεύτερον, οι πιθανότητες να υπέρχει αδιέξοδο και κατάρρευσης είναι οι ίδιες. Είτε πολλές οι εξουσίες του κεντρικού κράτους, είτε είναι λίγες. Και αυτό ίσως λόγω και των όσων έχουμε πάθει από το στο παρελθόν, να είναι και η μεγαλύτερη έγνοια. Δηλαδή, εκείνη η λύση που θα βρεθεί, να είναι μια λύση που δεν θα είναι ευάλωτη. Δηλαδή, με την πρώτη διαφωνία, ξέρετε, δεν έδουλεψε, χωρίζουμε, εσείς ποζί, εμείς ποδά. Ναι. Δηλαδή
Κάπως έτσι έγινε και το 60, ήταν φυσικά take it or leave it εκείνη οι συμφωνίες, αλλά δημιουργήσαμε ένα κράτος, θελήσαμε μετά να τα φτιάξουμε και στο τέλος είχαμε την σύγχρονη ιστορία που είχαμε. Ναι, για να λέμε, συγγνώμη κύριε Τσελεμπή, για να λέμε όμως και την ιστορική αλήθεια, υπήρχαν και στις δύο πλευρές καταστάσεις που δεν επίστεψαν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και τώρα υπάρχουν. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά την επόμενη ημέρα. Οι διαφωνούντες, έστω και αν είναι μειοψηφία, μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα. Εκεί ήταν περισσότερο από διαφωνούντες. Υπήρχαν καταστάσεις οι οποίοι επίστευαν ότι η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν το πρώτο βήμα για την ένωση με την Ελλάδα και υπήρχαν και αντίστοιχες στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Αν επιστέβαμε στην Κυπριακή Δημοκρατία, γνήσια και οι δύο πλευρές, διότι τελικά το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Όπως εξελίχθηκε και το μπλοκάρισμα του κράτους. Ενδεχόμενα αυτή η δημοκρατία, ταλαιπωρημένη με όλες τις δυσκολίες του συντάγματος, να είχε ελπίδες να μπορέσει να προχωρήσει. Η ερώτηση είναι σαφής. Και με αυτά που λέει και ο κύριος Τριανταφυλλίδης, κύριε Τσελεμπή, κατά πόσον θεσμικά. Γιατί λέμε τώρα για μια ομοσπονδία η οποία θα έχει ένα σύνταγμα. Έλος. Θεσμικά μπορεί αυτή τη φορά να μπουν εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας. Που δεν θα οδηγηθούμε σε νέες περιπέτειες. Δηλαδή που θα έχουμε μια λύση η οποία θα καταρρεύσει με απρόβλεπτες συνέπειες. Λοιπόν, το ζήτημα έχει ως εξής. Είναι γνωστό ότι η συμφωνημένη βάση της διαπραγματεύσης αναφέρεται σε πολιτική ισότητα και βεβαίως ένα στοιχείο της πολιτικής ισότητας που αναφέρεται και χωριστά είναι η αποτελεσματική συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων στα όργανα και στις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας. Τώρα, τι σημαίνει αποτελεσματική συμμετοχή? Αυτό είναι προϊόν σκληρής διαπραγμάτευσης, αντιλαμβάνεστε. Δεν καθορίζουν οι μέχρι στιγμής συγκλήσεις τι ακριβώς σημαίνει αποτελεσματική συμμετοχή. Και αντιλαμβάνεστε, η κάθε πλευρά προσπαθεί να τραβήξει κάτι προς την δική της την κατεύθυνση. Τα βασικά όργανα τα ομοσπονδιακά είναι συμφωνημένα ή περίπου συμφωνημένα. Μιλούμε για εκτελεστική εξουσία, νομοθετική, δικαστική, ενιωνή δικαστικά όργανα, ρυθμιστικά όργανα, ανεξάρτητους αξιωματούχους. Το πρόβλημα είναι στα δεύτερης και τρίτης γραμμής όργανα που θα εφαρμόζουν τις ομοσπονδιακές αρμοδιότητες. Αυτά ήταν καμιά 35 στο παρελθόν. Σε αυτήν τη διαπραγμάτευση η δική μας η πλευρά τα έχει πάρει στα 140. Τώρα θέλει να τα μειώσει. Η ουσία είναι ότι σε αυτά τα όργανα δεύτερης γραμμής η τουρκοκυπριακή πλευρά ζητά ψήφο σε όλα. Δηλαδή εκεί που θα υπάρχει μια σύνθεση 6 Ελληνοκύπριοι, 3 Τουρκοκύπριοι, οι αποφάσεις να λαμβάνονται μεν με πλειοψηφία, αλλά απαραίτητα μια τουρκοκυπριακή ψήφο. Αυτή η θέση δεν γίνεται δεχτή. Και πρέπει να πω ότι δεν γίνεται δεχτή ούτε και από τα Ηνωμένα Έθνη. Μέσα στο πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, αν δείτε προσεκτικά αυτό το σημείο, εκεί λέει ότι πρέπει να δούμε σε ποια από αυτά θα έχουν ψήφο αναγκαστική για να περάσει η απόφαση. Διότι υπάρχουν τρεις τρόποι για να εκφραστεί αυτή η αποτελεσματική συμμετοχή. Είναι η ίση συμμετοχή, όπως σε νέα παράδειγμα στη Γερουσία ή στο Ανώτατο Δικαστήριο. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι η μία ψήφος. Και ο τρίτος τρόπος είναι ότι αφιαυτής η συμμετοχή του ενός τρίτου, που διεθνώς θεωρείται μια συμμετοχή που έχει νόημα, είναι αποτελεσματική, να είναι αρκετή. Και κάπου εδώ εστιάζεται αυτή η μάχη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν και έχουν συμφωνηθεί, μερικές φορές ανορθόδοξοι, συμφωνώ, μηχανισμοί επίλυσης αδιεξόδου, όσον αφορά τουλάχιστον τα βασικά ομοσπονδιακά όργανα. Θυμάστε ότι στη Ζυρίχη είχαμε το σκληρό και άγαπτο βέτο, το οποίο δεν ήταν μόνο για αποφάσεις της κυβέρνησης, ήταν και για αποφάσεις της Βουλής. Είχαμε χωριστές πλειοψηφίες στη Βουλή για κάποια ζητήματα. Είναι όλα αυτά τα οποία πρέπει να ισορροπήσουμε για να οδηγηθούμε σε μια διευθέτηση που να είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να λειτουργήσει. Παράγοντας Τουρκία, γιατί τα συζητάμε ναι μεν αυτά, αλλά δεν μπορεί να βγει από την εξίσωση ο παράγοντας Τουρκία. Βλέπουμε τη συμπεριφορά της και στην Ανατολική Μεσόγειο,
εκεί που δεν υπάρχει ένταση, θέλει να προκαλεί για να ικανοποιήσει τους δικούς του στρατηγικούς στόχους. Άρα, κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, αν με τον ίδιο τρόπο έρχεται και στην Κύπρο και κάνει αυτά που κάνει στη θάλασσα, έρχεται και στη ξηρά και στη λειτουργικότητα του κράτους και κάνει αυτά που κάνει. Ποιες ελπίδες έχουμε και ποιες εκτιμήσεις ότι όντως θα αφαιθούν οι δύο κοινότητες στο πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ό,τι και να αποφασίσουν, να υπάρξουν μαζί κάτω από την ομπρέλα ενός κυρίαρχου και ανεξάρτητου και κανονικού φυσιολογικού κράτους. Και τι θα κάνει πίσω, ή αν θα κάνει πίσω, ποια ανταλλάγματα θα θέλει. Πριν πω στην ουσία του ερωτήματος σας, να πω σε προέκταση της έννοιας της αποτελεσματικής συμμετοχής, ότι εάν ισχύσει δύο από τους τρεις τρόπους που σας έχει πει ο κ. Τσελεπής, που συμφωνώ απόλυτα όπως τους περιέγραψε, δηλαδή ότι για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμετοχή της τουρκοκυπριακής κοινότητας πρέπει να είναι ίσως αριθμός στα όργανα των δύο κοινοτήτων ή να υπάρχει πάντοτε μια θετική τουρκοκυπριακή ψήφος, τότε καταλήγουμε στο αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή δεν θα υπάρχει αποτελεσματική συμμετοχή για την ελληνοκυπριακή κοινότητα, η οποία θα είναι μεν η πλειοψηφία, αλλά θα χρειάζεται για να κυβερνηθεί αυτός ο τόπος πάντοτε να συμφωνούν είτε η υπόλοιπη μισή που θα είναι προερχόμενη από την τουρκοκυπριακή κοινότητα ή τουλάχιστον ένας. Ναι. Άρα εγώ θα ήμουν διατεθειμένος να το πάρω και ένα βήμα πιο κάτω. Να θεωρείται η συμμετοχή του 30% ως αποτελεσματική συμμετοχή, αλλά να προσθέσω και να βρούμε μηχανισμούς που να διασφαλίζουν ότι η πλειοψηφία του 70 δεν θα περάσει όπως τον οδοστρωτήρα πάνω από τη μειοψηφία του 30. Όμως μηχανισμών ο οποίος να μην θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του κράτους. Μάλιστα. Τουρκία. Παράγοντας Τουρκία. Οποιοδήποτε δεν λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα Τουρκία, είναι θέλω τυφλή. Μα η Τουρκία βρίσκεται στην Κύπρο με το στρατό της, κατόπιν της παράνομης τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής από το 1974. Είναι εδώ η Τουρκία. Τώρα κάνει την παρουσία της και μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, στη θάλασσα, στη ξηρά, βρίσκεται ήδη. Και εκείνο το οποίο έχει κάνει ήδη από το 1974 στη ξηρά, προσπαθεί να το κάνει τώρα και στη θάλασσα. Βεβαίως τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Η Κύπρος τώρα είναι και κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο στεναρή στάση δίπλα σε έναν κράτο μέλος από αυτόν που δείχνει. Για μένα είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο εγώ προσωπικά τουλάχιστον εχαιρέτησα και αισθάνθηκα αγαλίαση όταν η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν λόγω του πολιτικού της προβλήματος. Άστε. Δεν ήταν για τις χορηγίες, ούτε για να επιδοτούνται τα δίδακτρα των φοιτητών. Έχει πολλά καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτά είναι δευτερεύοντα. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έπρεπε να επιχαίρει που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα κάνει η Τουρκία πίσω, εκτιμάται, στο θέμα των εγγυήσεων και του κατοχικού στρατού. Από μόνη της, κυρία Χριστοφίδου, όχι. Αλλά είναι μέρος του διεθνούς παιχνιδιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας καθοριστικός παίχτης και οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί δίπλα στο κράτο μέλος της για να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο. Για να εφαρμόσει εκείνον που οποιοδήποτε κράτο μέλος δεν θα ανέχεται για τον ίδιο. Δεν ξέρω αν σε αυτή την εκπομπή που έφερα ένα ακραίο παράδειγμα για να ατονίσω την παραδοξότητα. Θα εδέχεται η Γαλλία, παραδείγματος χάρη, να εκατείχε η Γερμανία 40% των εδαφών της και να συζητά ερμαφρόδιτες λύσεις αυτού του προβλήματος. Εκείνο που δεν το δέχονται οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, οφείλουν
να σταθούν και να μην το δέχονται ούτε για το κράτος μέλος που ονομάζεται Κυπριακή Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, το λέω γιατί προχθές, δεν ξέρω αν τι παρακολουθήσατε, ο τέος Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο κύριος Κοτσάς, ξετύλιξε κάποιες πτυχές του παρασκηνίου. Την παρακολούθησε. Λέγοντας ότι υπαναχώρησαν με το που είδαν εκείνο το έγγραφο για το μηχανισμό στήριξης. Υπαναχώρησαν και μάλιστα είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε οποιαδήποτε, δεν ήταν stand-by, δεν ήταν εν αναμονή Ερντογάν και Τσίπρας για να μεταβούν στον Κραν Μοντανά. Λοιπόν, και ότι ήταν ένα αστείο του κυρίου Έιντε, ο οποίος έλεγε ψέματα. Λοιπόν, ήσασταν εκεί, γι' αυτό σας ρωτάω συγκεκριμένα. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι είναι γεγονός αδιαφυσβήτητον ένα πράγμα. Υπάρχουν δύο διαφορετικά αφηγήματα αναφορικά με το Κράς Μοντανά. Εκείνον της πλευράς μας, που συμπίπτει με αυτά που σας είπε ο κ. Κοτσάς, και εκείνον του Γενικού Γραμματέα, το οποίο επαναλήφθηκε τουλάχιστον τρεις φορές σε εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα. Αυτά τα αφηγήματα, αυτών της πλευράς μας, όπως μόλις τώρα μου το έχετε εξηγήσει, δεν τα δέχεται ο Γενικός Γραμματέας. Εμάς ποιο είναι το καθήκον μας? Το καθήκον μας είναι να προσπαθήσουμε να επαναρχίσει η διαπραγματευτική διαδικασία, διότι εκεί δύο τεινά μπορούν να συμβούν. Είτε να διαψευστεί ο Γενικός Γραμματέας, ορίστε η Τουρκία δεν συνεργάζεται, γιατί την αθωώσατε στο Κράς Μοντανά, γιατί είπατε ότι συνεργάστηκε στο θέμα της ασφάλειας για τον Ιγκύς. Απάντησε ο κύριος Κοτσάς, έδωσε μια εκτίμηση πάνω σε αυτό. Ναι, τον άκουσα, άκουσα. Είτε, αν όντως ο Γενικός Γραμματέας έχει δίκιο, καταλαβαίνετε ότι μιλούμε για ένα αποφασιστικό βήμα προς τη λύση του Κυπριακού. Τώρα, το έγραφαν του Γενικού Γραμματέα. Δεν νομίζω ότι ήταν μια πονηριά του κ. Άιντε, αφού το επικαλείται ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας σε δύο εκθέσεις. Εννοείται αυτό της 30ης Ιουνίου. Βεβαίως. Και αυτόν επικαλείται ο Γενικός Γραμματέας. Της 30ης Ιουνίου και επιμένει ότι αυτός το επέβαλε. Το οποίο έχει διευκρινιστεί προφορικά στις 4 Ιουλίου. Ο μηχανισμός τον οποίο αναφέρεται ο κ. Κοτσάς είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Είναι ο μηχανισμός εφαρμογής της λύσης, δεν είναι το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, τον οποίο υπέβαλε την τελευταία στιγμή ο Γενικός Γραμματέας την τελευταία νύχτα στο Κράς Μοντανά. Είναι πολύ σημαντικό έγγραφο όμως. Και ο βεβαίως, γιατί το αποσυνδέεται από το πλαίσιο Κουτέρες? Διότι το πλαίσιο Κουτέρες είναι ένα, αφορά το περιεχόμενο της λύσης και ο μηχανισμός εφαρμογής, στον οποίο επέμενε η πλευρά μας πάντα και σωστά, είναι για την εφαρμογή αυτών που θα συμφωνήσουμε. Άρα έχει σχέση, δηλαδή είναι το πλαίσιο κυρία, και το έγγραφο μα δεν με αφήνετε εφαρμογής να ολοκληρώσω. Βεβαίως σχέση έχει, αλλά το ένα αφορά τη λύση και το άλλο αφορά μια εγγύηση ότι αυτή η λύση θα εφαρμοστεί. Άρα είναι συνδεδεμένα. Βεβαίως, το υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας και έχει παλαιότερη δήλωση ο κύριος Κοτσάς. Ότι δεν είναι η Ελλάδα που τα απέρριψε, είναι η Κύπρος που τα απέρριψε. Αυτόν το έγγραφο διαψεύδει τους φόβους, αν θέλετε, ότι θα ήταν μια συνθήκη εγγύησης με διαφορετικά λόγια, διότι αφαιρεί τον όποιο ρόλο από τους εγγύητες. Η πλευρά μας δεν το αποδέχτηκε εκεί. Είπαν ότι ήταν λίγος ο χρόνος, ήταν συγχυσμένα τα πράγματα. Αυτό είναι διαφορετικό ότι από το απορρίπτω. Το απέρριψε, δεν το αποδέχτηκε, είπε δεν μου κάνει ή απλά δεν το συζήτησε γιατί επαναχώρησε η Τουρκία. Η Τουρκία, επαναλαμβάνω, το ποια στιγμή επαναχώρησε, δεν το γνωρίζουμε γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικά αφηγήματα. Εγώ βέβαια γνωρίζω, αλλά δεν θα πω. Το ότι επαναχώρησε, επαναχώρησε. Ή αμφισβητείτε και αυτό. Κυρία Χριστοφίδου, τα πράγματα εξελίχθηκαν με συγκεκριμένο τρόπο την τελευταία νύχτα. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτά. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε για να πάμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, διότι εκεί θα φανεί και ανού το αφήγημα είναι σωστό. Όποιο και αν είναι σωστό το αφήγημα, εμείς έχουμε κέρδος. Αν είναι σωστό το αφήγημα του Γενικού Γραμματέα, γίνεται αποφασιστικό βήμα για λύση. Αν είναι το αφήγημα της πλευράς μας, αν μη τι άλλο, θα μας φύγει η ρετσινιά ότι φταίνει οι δύο κοινότητες. Και όχι η Τουρκία ή οποιαδήποτε άλλη εγκυτρία δυνάμει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και δεν χρειάζεται να τα συγχύζουμε. Νομίζω. Μάλιστα. Ένα σχόλιο και από εσάς, κύριε Τριανταφυλλίδη. Επί του ζητήματος, ο κύριος Τσελεπής είναι σε πολύ καλύτερη θέση να γνωρίσει, διότι ήταν στο Κραν Μοντανά, εγώ δεν ήμουν. Διότι είχα αποσυρθεί από συμμετοχή στη διαπραγματευτική ομάδα όταν ξεκίνησαν οι διαδοχικές ελπετίες
Εκείνο το οποίο όμως μπορώ να πω είναι ότι σε αυτά τα θέματα το φταίει ο Α, φταίει ο Β ή φταίει ο Γ είναι δευτερεύουσης σημασίας. Διότι μπορεί να φταίει και να σου στοιχήσει έναν ποσό χρημάτων, να φταίει και να στοιχήσει σε κάποιον κάτι, αλλά όταν διακυβεύεται το μέλλον της πατρίδας, ακόμα και να φταίω, θεωρητικός ομιλώ πάντα, δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και να φταίω, εάν την ιστάτινε κατάλαβα ότι κινδυνεύει η πατρίδα, τότε καλά έκαμα και τράβησα πίσω. Διότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος του φτεξίματος, διότι χάνεις την πατρίδα. Με τον τρόπο που το περιγράφει ο κύριος Τσελεπής, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ εγώ να τοποθετηθώ, διότι δεν ήμουν εκεί. Ναι, είναι πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε και την κυρία Λούτ που θα έρθει, αναλόγως με την έκβαση, και θα είμαστε εδώ και πάλι. Κύριε Τσελεπή, σας ευχαριστώ. Κύριε Τρενταφυλλίδη, σας ευχαριστώ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.